βιβλίο, δεν θα πάμε στο βιβλίο ή όχι. Βέβαια. Πάμε κάπου αλλού. Αν σ' αρέσει. Μας αρέσει. Επειδή μας αρέσει. Εδώ λέει μ' αρέσω. Το λέω εγώ αυτό. Καλώς ήρθατε. Είναι η κυρία Μαρλίτα Χατσιμποντόζη, η συγγραφέα. Καλώς ήρθατε. Παιδικών αυτών βιβλίων. Μας έχετε φέρει εδώ 4 βιβλία. Το ένα λέει μου αρέσω, το άλλο λέει μια μέρα στο μουσείο, δεν πάω σχολείο, δεν σου το δίνω. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσω από αυτό. Να ξεκινήσουμε από το μου αρέσω, γιατί πριν είχαμε μια κουβέντα με την κυρία Δαρβίρη για το πόσο ο καθένας από εμάς, ακόμα και τα παιδάκια, θα πρέπει να αγαπάνε τον εαυτό τους, να έχουν αυτοπεποίθηση για να μπορούν να έχουν και καλό ύπνο. Να. Και καλή ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάω σχολείο, σου λέει. Δεν πάω σχολείο. Το λιοντάρι. Λοιπόν, για πείτε μας έτσι για όλα αυτά τα όμορφα. Ας μιλήσουμε πρώτα για το θέμα που ξεκινήσατε, ναι, της αυτοπεποίθησης. Το μου αρέσει, έτσι, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα της αυτοεκτίμησης. Ειδικά στην παιδική ηλικία, γιατί εκεί μπαίνουν οι βάσεις για όλη τη μετέπειτα ζωή. Δηλαδή, ένα παιδί που μαθαίνει να αυτοεκτιμάται, να πιστεύει στις δικές του ικανότητες και δυνατότητες και όχι σε αυτές τις φορεμένες των ενηλίκων, είναι και ένας ενήλικας που ξέρει να προστατευτεί από όλους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Και της εφηβικής ηλικίας και της μετέπειτα ενήλικης ζωής του. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο να χτιστεί η αυτοεκτίμηση και η αγάπη προς τον εαυτό μας από την πολύ περιφερή ηλικία. Σε αυτό όμως εδώ δεν υπάρχει μεγάλο βάρος, ευθύνη στο πιο κοντινό περιβάλλον που είναι οι γονείς οι οποίοι ακριβώς. Και υποχρεούνται να βοηθήσουν το παιδί, να το επιβραβεύσουν, γιατί πολλές φορές ακούμε γονείς οι οποίοι μόνο μαλώνουν τα παιδάκια. Έχουν απαιτήσεις, έχουν βάλει ένα στάνταρ στα παιδιά τους. Έχουν βάλει και πολλές απαιτήσεις στα παιδάκια και περιμένουν, αλλά δεν τα επιβραβεύουν συχνά. Ξέρετε τι, οι γονείς, γιατί και εγώ είμαι μαμά, δίνουμε και θα μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, δίνουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο μαθησιακό κομμάτι. Το να είναι άριστος μαθητής, να είναι πρώτος, να είναι στις επιδόσεις, να πάρει τα μετάλλια, τα βραβεία. Και ξεχνάμε λίγο και το συναισθηματικό, ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί που δεν θα θελήσει στη μικρή ηλικία να πάει σε ένα πάρτι. Και θα προτιμήσει να κλειστεί στο δωμάτιό του και εκείνη την ώρα να κάνει κάτι ίσως λίγο πιο μοναχικό. Καλό θα ήταν να το κουβεντιάσουμε μαζί του, γιατί προτιμάει από το να βρεθεί μπορεί με τους συνομιλίκους του. Αυτοπεποίθησης. Μπορεί λοιπόν να είναι και από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Να μην μας βολεύει δηλαδή ένα ήσυχο παιδί το οποίο δεν αντιδρά, δεν μιλά, δεν επικοινωνεί τα θέματά του. Τα όποια θέματά του. Ναι, τώρα όμως το μου αρέσω επενδύει σε πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα παιδιού είναι κάτι εγώ το οποίο αυτό καλλιεργούμε. Που ήθελα, τι κάνουμε. Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι να μην βάζουμε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ταμπέλες στο πώς πρέπει να είναι τα παιδιά και μέχρι πού πρέπει να φτάσουν. Γιατί ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει άριστα κάτι, ίσως να μην μπορεί να καταφέρει κάτι άλλο, στο οποίο όμως ένα άλλο παιδί εκεί θα διαπρέπει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάθε παιδί είναι ένα μικρό θαύμα. Ακριβώς. Τώρα, το ένα βιβλίο με το άλλο έχουν κάποια συνοχή, κάποια συνέχεια, κάποια σχέση. Ναι, ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είναι αυτοτελείς ιστορίες, αυτοδύναμες. Είναι όλες από τις εκδόσεις Ψυχογιός, όπως και όλα τα βιβλία μου. Και αφορούν καινούριους ήρωες, καινούριες περιπέτειες και νέες πλοκές, αν θέλετε, με ξεκάθαρη αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος που έχει διαβάσει το πρώτο βιβλίο να ακολουθήσει και στα άλλα, εκτός αν το ενδιαφέρει η θεματολογία. Απλώς είναι στην ίδια σειρά του εκδοτικού οίκου. Εσείς προσφέρετε 3 αντίτυπα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή 9 και 26 πρώτα λεπτά, αποστολή στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο με όνομα, επίθετο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Οι τρεις που θα το απολαύσετε να το πάρετε στην ηλικίες, πόρτα σας και να το διαβάσουμε με το παιδί, με τα παιδιά σας ή με φίλους. Γιατί ηλικίες, τα παιδικά βιβλία έχουν γίνει πολύ ωραία και διαβάζονται και από μεγάλους. Σωστά. Ξεκινάει από την μικρή ηλικία, από την τρυφερή ηλικία, δηλαδή που θα διαβάσει η μαμά στο παιδί, μέχρι να μπορεί το παιδί όταν κατακτήσει το μηχανισμό, τον πρώτο της ανάγνωσης και της γραφής, να αρχίσει να συλλαβεί. Γι' αυτό είναι μικρές ιστορίες. Είναι με τους γονείς. Είναι με τους γονείς δουλειά που πρέπει να γίνει και με τις πρωτοσχολικές ηλικίες. Να πω, θα ήθελα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάχνεις μικρές ιστορίες, δεν είναι τόσο εύκολο να γράφεις για παιδιά, γιατί έχεις μόνο 600 λέξεις και εκεί πρέπει να τα πεις όλα, αλλά τα ουσιώδη.
να αφαιρέσεις το περιττό. Εμείς σας καταλαβαίνουμε, γιατί και η δική μας δουλειά εδώ είναι να λέμε πολλά σε λίγο χρόνο. Ναι, ακριβώς. Οπότε χρειάστηκε μια αφαιρετική ικανότητα να εστιάσεις στο ενδιαφέρον. Άλλωστε τα παιδιά, όσες φορές μιλάμε με συγγραφείς παιδικού βιβλίου, έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό όπως θα σκεφτούμε έτσι σε πρώτη ανάγνωση. Καθόλου απλό. Είναι πολύ δύσκολο για παιδικό κοινό. Είναι πολύ δύσκολο να γράφεις για παιδιά. Ίσως σε μια βραχία φόρμα, όταν υπάρχουν περισσότερες λέξεις και οι περιγραφές, ίσως εκεί να είναι και λίγο πιο εύκολο να μπορείς να ξεφύγεις. Όταν όμως είσαι σε ένα τόσο αυστηρό πλαίσιο που πρέπει να έχει έντονη εντύπωση, να κερδίσει ο χαρακτήρας, να κερδίσει αμέσως το παιδί το θέμα, γιατί το παιδί βαριέται πολύ εύκολα. Ναι. Εσείς ξαναβουτάτε στην παιδική σας ηλικία για να μπορέσετε να έχετε έτσι ένα παρόμοιο. Είναι και ένα παιχνίδι έτσι ενηλίκων. Είναι. Είναι. Για μένα είναι. Είναι. Σωτήριο, θα έλεγα. Σωτήριο. Εικονογράφηση, από ποιον ή πια. Εικονογράφηση είναι το «Μια μέρα στο μουσείο» από την Αντριάννα την Ρούσου. Και τα υπόλοιπα τη σειρά, το «Μου αρέσω», το «Δεν πάω σχολείο» και το «Δε σου το δίνω» από το Γιώργο. Εμένα μου αρέσει και το «Δε σου το δίνω». Δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά πραγματικά την προσφορά. Ναι. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε. Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς, και τη χαρά που έχεις όταν μοιράζεσαι. Ναι. Να δίνεις αλλά να χαίρεσαι. Όχι να το δίνεις και να μην έχεις. Δεν έχει αξία έτσι. Μαμά. Όχι, δεν Ωραία. Έχει αξία. Λοιπόν, δώσαμε. Δώσαμε. Ωραία. Δώσαμε και στείλατε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζημποντόζη, για αυτή την ωραία προσφορά και την ωραία έμπνευση. Η οποία δεν περιορίζεται, επαναλαμβάνω, μόνο σε μικρούς φίλους, γιατί το παιδικό βιβλίο, ευτυχώς στην πατρίδα μας, όπως και σε άλλες χώρες, έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως και στην εικονογράφηση και στο περιεχόμενο και πραγματικά διαβάζεται πάρα πολύ όμορφα και από μεγαλύτερες ηλικίες. Χαίρομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό τάξη, δεν είναι και τα τέσσερα βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο διάλειμμα μας για να συνεχίσουμε την πορεία.